εκτάθεσης να φύγει με υπογραφή δική σας και αν θέλετε και την παροχή εμπιστοσύνης ή αξιοδότηση από την Επιτροπή, να φύγει τουλάχιστον το πρακτικό αυτό μετά που ακούσαμε σήμερα και τα 230 εκατομμύρια αμέσως τάχιστα και στη εισαγγελία του Ρίου Πάγου. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε πάνω σε αυτό λίγο να πω και εγώ κάτι, μπας και μπορέσουμε και έχουμε και μια άμεση έτσι εικόνα. Θεωρώ ότι αυτός που μπορεί να μας δώσει την εικόνα εισρωών εκρωών είναι οι τράπεζες με βάση τους λογαριασμούς, ο οποίος είχε το κλειπνό και το οποίο λειτουργούσε. Είτε αν υπάρχουν μεταφορές χρημάτων, είτε αν υπάρχουν αναλήψεις χρημάτων, είτε αν υπάρχουν καταθέσεις χρημάτων. Δηλαδή, με μια εικόνα από τις τράπεζες, τους 30 λογαριασμούς, μερικοί είναι δανειακοί, θα δούμε τι γίνεται. Αλλά νομίζω ότι αυτό πρέπει να το δούμε. Αυτό θα μπορούσε να μας δώσει την εικόνα πραγματικά, τι έχει μπει σε αυτούς τους λογαριασμούς και τι έχει βγει. Νομίζω αυτό είναι το μόνο ασφαλές συμπέρασμα για να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Νομίζω ότι εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση αυτό να το ζητήσουμε και επισήμως. Δεν αφορούν προσωπικά δεδομένα, είναι ενός του οργανισμού τον οποίο ελέγχουμε. Αμφίβολο είναι αυτό. Ναι. Νομίζω επειδή είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα και μεγάλο το ποσό που λείπει, οφείλουμε, εάν καταρχήν ο κύριος Πολάκης σήμερα που κατέθεσε έχει κάποια στοιχεία τα οποία ο ίδιος επεξεργάστηκε να τα δώσει στην Επιτροπή. Αυτό είναι το ένα. Αυτό είναι. Παράλληλα, μπορεί να υπάρξει και αίτημα προς τις τράπεζες. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Έτσι ώστε, δηλαδή, δεν θεωρώ ότι το ένα αντικρούει το άλλο. Με τίποτα. Να έχουμε τα στοιχεία του κυρίου Πολάκη σήμερα, να γίνει και το αίτημα προς τις τράπεζες και να δούμε πού είναι. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό για να το αφήσουμε έτσι. Φυσικά είναι σοβαρό. Να πω κάτι. Μισό λεπτό, κύριε Παχουστόπουλο, και μετά εσείς. Σαν. Και εγώ συνηγορώ και πιστεύω και χαίρομαι γιατί υπάρχει ομοφωνία. Άκουσα την άποψη του κυρίου Γεωργαντά. Πιστεύω ότι είναι μείζον το θέμα αυτό, κύριε Πρόεδρε, για τα 230 ορφανά εκατομμύρια. Και νομίζω ότι χτες έπρεπε να είχε φύγει. Σήμερα, με ομόφωνη απόφαση, θέλω να πιστεύω όλων μας εδώ, να φύγει και να πάει εκεί που πρέπει να πάει και να ερευνηθεί χτες. Αυτή είναι η γνώμη μου και πιστεύω ότι. Άκουσα, έτσι όπως ακούω, θέλω να πιστεύω ότι σέβονται όλοι. Δεν μπορεί να υπάρχουν ορφανά 230 εκατομμύρια. Μιλάμε για απίστευτη ιστορία που δεν χωράει στο νου του ανθρώπου. Αυτή είναι η γνώμη μου. Κύριος Μάρδας, συμφωνείτε? Συμφωνώ καταρχάς να έχουμε ένα συγκεντρωτικό πίνακα των ποσών αυτών που έδωσε. Αυτό θα μας δώσει έναν μπούσουλα. Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, προσέξτε τι γίνεται. 2007-2014. Χρεώσεις, πιστώσεις σε 30 περίπου λογαριασμούς, χωρίς να έχω καμιά ιδιαίτερη εικόνα, μπορώ να σας πω, θα είναι ένα ποσό της τάξης των 25.000 εγγραφών. Λοιπόν, από 25.000 εγγραφές από χρεώσεις και πιστώσεις, να βγάλεις άκρη για το τι ακριβώς γίνεται, σαφώς μπορεί να γίνει ποιος θα το κάνει. Δεύτερον, αν κινήθηκε μετρητό, ναι, εντάξει. Αν κινήθηκε, δεν σημαίνει ότι θα συμπίπτουν τα ποσά, έτσι. Αν κινήθηκε μετρητό, αυτό δεν συλλαμβάνεται από τράπεζες. Δηλαδή, μπορεί να εισέπραξε κάτι μετρητά και να πλήρωσε μετρητά. Αυτό στο ταμείο όμως φαίνεται. Στο ταμείο, γι' αυτό του ισολογισμού, του απολογισμού, συγγνώμη τα στοιχεία, από τη στιγμή που έχουν και υπογραφές ροκωτών λογιστών ή έστω τουλάχιστον τηρείται ένα λογιστή, έως το 11. Από εκεί και πέρα, ό,τι και αν βρεθεί, θα μας δίνει μία καλή εικόνα, επαρκή. Τώρα, μπορεί μην είναι 230, να είναι 210. Το θέμα δεν είναι το 210 με 230. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα άνοιγμα το οποίο ξεπερνάει το 1% που θα μπορούσε κάποιος να το δικαιολογήσει. Αν μου επιτρέπετε, ναι, κύριε Υπουργέ. Ξεπέρασα πολλά στοιχεία πριν, γιατί εντάξει, ήταν πάρα πολλά αυτά που ήθελα να πω. Όμως δεν σας κρύβω ότι ένας λόγος, γιατί σας είπα και πριν και με ρώτησε και ο κύριος Γεωργαντάς στο διάλειμμα, μα είναι δυνατόν να το είδατε αυτές τις τελευταίες 10 μέρες. Ναι, και όμως είναι. Και εμείς δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι τη στιγμή που ήταν εκτός δημόσιου λογιστικού και μοιράζαν δουλειές με απευθείας ανάθεση κτλ., ότι θα μπορούσε να συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Όμως τα στοιχεία τα οποία έχουν κατατεθεί. Προσέξτε, λέω, ως απολογισμοί, έτσι. Έχει διαφορά. Γιατί στον προϋπολογισμό λες, όπως είπα και πριν, μπορεί να πεις θα ξοδέψω εδώ 10 εκατομμύρια, τελικά ξοδέψεις 5. Αλλά εδώ ο απολογισμός είναι τι πλήρωσες. Είναι τι πλήρωσες. Έτσι. Και υπήρχε κάτι άλλο το οποίο με έκανε να το ψάξω. Είχα, κοιτάζοντας αυτές τις μέρες και ετοιμαζόμενος για να έρθω στην Επιτροπή,
Γιατί ορισμένοι είχαν βγάλει κάτι ανακοινώσει, λέει ότι κρύβομαι. Εγώ κρύβομαι. Λοιπόν, ένα έγγραφο 29 πρώτου του 16 με υπογραφή του κυρίου Ευαγγελάτου, του προϊστάμενου του ΣΕΙΠ. Το οποίο τότε και εγώ δεν του είχα δώσει πολύ σημασία σε κάποια πράγματα. Το οποίο ζητούσε στοιχεία. Και τα οποία στοιχεία αυτά δεν ήρθαν ποτέ από τον κύριο. Προσέξτε η ημερομηνία. Είναι 29 πρώτου του 16. Είναι όταν έχει βγάλει το πρώτο πόρισμα και ψάχνει για τα υπόλοιπα με βάση τις εντολές που έχουν δοθεί. Λέει λοιπόν, αιτιολογήσατε. Ακούστε, ακούστε. Και εδώ είναι το θέμα και της πολιτικής ευθύνης, έτσι. Λέει, αναφέρατε επακριβώς το σκοπό τήρησης εκάστου τραπεζικού λογαριασμού ταμιακής διαχείρισης ετών 12, 13 και 14 ή τι λογαριασμών μισθοδοσίας υπαλλήλων, ειδική επιχορήγηση για το AIDS, για πρόγραμμα μεταναστών κλπ. Δεδομένου ότι η αναφορά διαχείριση κελπνό δεν δηλώνει το σκοπό τήρησης εκάστου εξ αυτών. Δεύτερον και τρίτον, και ακούστε πολύ σημαντικά αυτό, αιτιολογήσετε, λέει ο κ. Ευαγγελάτος προς τον κελπνό, με τον κύριο Γιαννόπουλο τότε επικεφαλής. Τι, πρόεδρο, ναι. Λέει, αιτιολογήσατε την αναγκαιότητα κατά τα έτη 13 και 14, κυρία Κρεμαστινού, πρόεδρος, 10 και πλέον τραπεζικών λογαριασμών. Το 13 και το 14 δημιούργησαν 10 και πλέον τραπεζικούς λογαριασμούς. Και ακούστε και το άλλο. Αναφέρεται μετά την από 28/6/13 συγχώνευση και πλήρη απορρόφηση της εμπορικής με την Alpha Bank, τη μετάπτωση στο λογαριασμό κατά τη στοιχεία εκάστου λογαριασμού της εμπορικής με αυτόν της Alpha Bank. Καταλαβαίνετε τι ρωτάει εδώ. Καταλαβαίνετε τι ρωτάει εδώ, έτσι. Και λέει, τέταρτον, η οσάνω αναφορά αφορά και σε λοιπούς τηρούμενους λογαριασμούς τραπεζών που συγχωνεύτηκαν, εξαγοράστηκαν κλπ. Πουχου, Millennium. Millennium. Πέμπτον, διαβιβάσατε αντίγραφα από τις αντίστοιχες τράπεζες μηνιαίων ή ετήσιων κινήσεων των τηρουμένων σε αυτές τραπεζικών λογαριασμών ετών 12, 13, 14. Είναι τα έτη που ερευνά και λέει. Λοιπόν, μετά λέει, από τις εκθέσεις ορκωτών λογιστών για τα έτη 8 και 9 προκύπτει τήρηση λογιστικών βιβλίων μηχανογραφικά, είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, κατά τη διπλογραφική μέθοδο, κρατούσαν στοιχεία, βιβλία, ανεξάρτητα πώς δεν ήταν υποχρεωμένοι να αυτό. Λοιπόν, και λέει ότι εδώ σας ρωτήσαμε αναφορικά με την τήρηση διπλογραφικού συστήματος, η υπεύθυνη του τμήματος οικονομικής διαχείρισης, έτσι, ότι απάντησε εγγράφος ότι για την εκτύπωση των ενθυθέντων λογαριασμών σας δηλώνουμε ότι δεν τηρείται σχετικό πρόγραμμα αναλυτικής λογιστικής διπλογραφικός να είναι δυνατή σχετική εκτύπωση. Υπήρχε και το αποκαταστήσανε. Με βάση τα ανωτέρω, να μας γνωρίσετε, το χρονικό διάστημα που υφίσταται το διπλογραφικό σύστημα, το χώρο που τηρούνταν εντός έδρα και ελπνό ή σε χώρο πάροχου σχετικής υπηρεσίας, τον υπάλληλο, υπαλλήλου ή τρίτον τρίτου που είχαν την ευθύνη ενημέρωση και τήρησή του, την ύπαρξη αντιγράφων ασφαλείας του ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου, το χώρο φύλαξης αυτού. Αν σήμερα εξακολουθεί, τώρα σήμερα ισχύει γιατί το εγκαταστήσαμε εμείς μετά το 16. Λοιπόν, αυτές οι ερωτήσεις λοιπόν και βασικά αυτές που είπα με τους λογαριασμούς δείχνουν έτσι ότι εδώ παίζει κάτι η πράγμα. Και όταν κάτσαμε μετά, γιατί προσέξτε, είναι τα στοιχεία που έχουμε. Είναι οι ισολογισμοί, οι απολογισμοί να πω, που έχουν καταθέσει επίσημα με αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου που καταθέτουν στο Υπουργείο και έχουν κατατεθεί και σε εσάς εδώ, από όσο ξέρω, αλλά εντάξει. Αυτό το έγγραφο δεν κατατέθηκε ποτέ, κύριε Υπουργέ. Αυτό το συγκεκριμένο. Αυτό που αναγνώσατε τώρα δεν υπάρχει καν. Ναι, παρακαλώ πάρα πολύ να το δώσετε να το επιθέσει όλους. Δεν είπα ότι έχει κατατεθεί αυτό, δεν ξέρω αν έχει κατατεθεί. Όχι, δεν έχει κατατεθεί, το λέω εγώ. Ναι. Δεν έχει κατατεθεί. Απλά λέω ότι οι απολογισμοί έχουν κατατεθεί και σε εσάς. Λέω για αυτό που λέτε τώρα. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, επίσης, να σας θυμίσω με το άρθισμα το οποίο κάναμε. Σας θυμίζω ότι ο Παπαδημητρίου εδώ ερωτήθηκε από όλα τα μέλη της Επιτροπής και είπε ότι ο λογαριασμός υπάρχει ένας ενιαίος για τα πάντα. Και εδώ μας λέτε και 30 λογαριασμούς. Απλώς το επισημαίνω. Μα εντάξει, ο Παπαδημητρίου είναι ψεύτης. Το λέει γιατί θέλει να καλύψει. Γιατί ήταν ο διαχρονικός τέτοιος. Λοιπόν, και προσέξτε, αυτό τώρα το στέλνει 26/1/13. 29/1/16, συγγνώμη, στον κύριο Γιαννόπουλο, στον Θόδωρο Παπαδημητρίου και στην κυρία Κατερίνη Πολίζου, προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης, η οποία απάντησε αυτό που σας είπα πριν, ότι δεν τηρούσαν ποτέ. Την είχατε και μάρτυρα, νομίζω, αυτήν εδώ, έτσι. Λοιπόν, θα σας διαφώτισε, υποθέτω, έτσι. Λοιπόν, οπότε, πραγματικά, και εμείς δεν πιστεύαμε, και το λέω έτσι, ότι, αλλά είναι τα νούμερα, είναι συντριπτικά. Το 7.
μπαίνουν 32.771.000. Πληρώνονται 32.128. Το 8. Εδώ λέει ότι είναι μια εκτίμηση εσόδων. Εδώ το λέει ότι είναι εκτίμηση, αλλά δεν έχει τόσο σημασία, γιατί τα πολλά λεφτά είναι το 9. Λέει 70.780 μπήκανε, 59.547 πληρωθήκανε. Λοιπόν, το 2009 μπαίνουν, προσέξτε. Και εδώ ισχύει, γιατί για το 9 υπάρχει έκθεση των ορκωτών λογιστών. Υπάρχει επιβεβαίωση και από εκεί. Μπαίνουν 369.101.051. Τα μισά λεφτά μπήκαν εκείνη τη χρονιά, έτσι. Μαζί με τα δάνεια, ναι, μαζί με τα δάνεια. Και το 8 είχε μπει το ένα δάνειο. Εδώ, ξέρετε τι είναι. Είναι τα δύο δάνεια της γρίπης και η έκτακτη χρηματοδότηση που πήρε από το Υπουργείο Οικονομικών. 100 εκατομμύρια. Μέχρι να πάρουν το δάνειο, τους έδωσε το Γενικό Λογιστήριο 100 εκατομμύρια για να κινηθούν στην αρχή. Και προσέξτε όμως, καταγεγραμμένα πληρώνει 95.218 εκατομμύρια. Δηλαδή από τα 369 πληρώνει 95.218. 100 δεν τα γύρισε πίσω, ας πούμε. Ακούστε, θα σας πω κύριε Γιουργαντά. Θα σας το πω για το 10 αυτό. Προσέξτε τώρα. Αυτό το επιβεβαιώνουν εκείνη τη χρονιά και οι ορκωτοί λογιστές για το 9. Το 10 δείχνει εισρωή 92.578.000. Εκροή 100.500.000, που μέσα εκεί, σε αυτή την εκροή, είναι μισό λεπτό, το 10, συγγνώμη. Λοιπόν, το 10 είναι 20 και 20 εκατομμύρια επιστραφή στις επιχορηγήσεις, προς το Γενικό Λογιστήριο μάλλον, προς το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, από τα 100 που είχε πάρει. Και βλέπω ότι βάζει κρατικό προϋπολογισμό μόνο 2 εκατομμύρια. Άρα μάλλον πάτησε και την επιχορήγηση που θα έπαιρνε εκείνη τη χρονιά. Αλλά προσέξτε με. Ακούστε με. Βγάζει ταμιακό υπόλοιπο εκεί, έτσι, για το 9. 89, βγάζει ταμιακό υπόλοιπο 89. Πού ήταν, παιδιά, αφού πήρε 369. Πού ήταν τα υπόλοιπα. Λοιπόν, κύριε, και μετά, προσέξτε τώρα, το 11, 38.828.61 πληρώνει. Το 12, 67 εκατομμύρια παίρνει, 57 εκατομμύρια πληρώνει. Το 13, 33 εκατομμύρια παίρνει, 51 πληρώνει. Το 14, 45 εκατομμύρια παίρνει, 65 πληρώνει. Προσέξτε, στα 65 του 14, στα 51 του 13, στα 57 του 12, υπάρχουν υπολογισμένες οι επιστροφές των δανείων, τις δόσεις των δανείων. Είναι μέσα στο άρθρισμα. Και κάνουμε την εξής πράξη. Πάνω πήρε τόσα. Αυτό βγάζει 750 εκατομμύρια, 300.000 ευρώ. Κάτω, τα καταγεγραμμένα, που μέχρι το 11... υπάρχει επιβεβαίωση των ορκωτών λογιστών. Μετά είναι οι απολογισμοί που έδινε το ΔΟΥΣΟΥ, το Διοικητικό Συμβούλιο, 12-13-14. Το άρθρισμα είναι 522. Το άρθρισμα είναι 522. Πού πήγαν τα υπόλοιπα. Γιατί είναι απολογισμοί, επαναλαμβάνω. Δεν είναι προϋπολογισμοί, είναι απολογισμοί. Είναι πληρωμένα. Και έχεις και το έξτρα στοιχείο, που εκεί πλέον σπάει το ταμείο, ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που προφανώς ζητάει η έκθεση των ελεγκτών του Γενικού Λογιστηρίου, που ζητάει προφανώς, τότε αυτοί ζήτησαν από τις τράπεζες, πες μου ποια είναι τα υπόλοιπα των λογαριασμών, 31, 12, 14, γιατί εγώ λέω, λες να είναι το 16 και να είναι και κάποια άλλα χρήματα μετά κτλ. Γιατί μετά ξέρουμε, 30 εκατομμύρια πήρε τη μια χρονιά και άλλα 30 τόσα την άλλη το 16 από το Γενικό Λογιστήριο, δεν πήρε τίποτα άλλο. Και μάλιστα βγάλαμε και το δάνειο από πάνω του μετά. Το πήρε ο ΔΙΧ από το 16 και μετά το πήρε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Έφυγε δηλαδή από χρηματοδότηση του Υπουργείου που τόντινε στο Κελπνό για να το γυρίσει. Το πληρώνει το Υπουργείο Οικονομικών από μόνο του. Διαπιστώνει ότι το ταμιακό υπόλοιπο, το λογαριασμό, είναι 3 εκατομμύρια και κάτι ψηλά. 3 εκατομμύρια και κάτι ψηλά. Πραγματικά και εμείς δυσκολευτήκαμε να πιστέψουμε ότι έγινε τέτοιο πράγμα. Τέτοια ληστεία. Πάντως, λοιπόν, μόνο για το 2014 το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους βγάζει έλλειμμα. Μόνο για το 2014. Ναι, 35 εκατομμύρια, 20 από την κοινή διαχείριση ακούστε με. Και 15 από τα αντιδραστήρια. Ακούστε, μόνο για το 2014. Ναι, ναι. Μπορεί να βγάζει ένα έλλειμμα. Αλλά ακούστε. Το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι. Εγώ σου λέω ότι μπορεί να μην είναι 230. Να είναι κάτι παρακάτω. Να είναι κάποια που είναι απλήρωτα, που τα έχουν. Γιατί είναι απολογισμός. Δεν είναι το τι. Και να είναι χρέος κτλ. Αλλά. Να είναι 30, να είναι 40, να είναι 50. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω απλήρωτο το πράγμα κτλ. Δεν γίνεται. Το θέμα είναι το εξής. Ότι δεν μπορεί, ρε μάγκα, να έχουν μπει στο ταμείο σε 750 εκατομμύρια,
να μου λες ότι έχεις ξοδέψει 500 για αυτές τις χρονιές που μιλάμε, με δικά σου στοιχεία, εσένα του κλέφτη, το λέω έτσι, εσένα του κλέφτη, και να μου λες ότι στο ταμιακό υπόλοιπο 3 εκατομμύρια. Γιατί αν έβλεπα ταμιακό υπόλοιπο 100 εκατομμύρια, θα λέω κάπου έχουμε μπερδευτεί. Κάτι έχει γίνει. Και βέβαια, σε συνδυασμό τώρα με αυτό το ερώτημα του Ευαγγελάτου με τους λογαριασμούς, είναι και ότι απορροφήθηκε η εμπορική ταγύρισα. Δηλαδή, εδώ μπορεί κάποια λεφτά, έτσι, να μην πήγαν ποτέ, να μην συνέχισαν. Να μην συνέχισαν, έτσι, να μην είναι σε άλλους λογαριασμούς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή τους γλεντάνε κάποιοι, που μας κουράνε το δάχτυλο. Ή δεν παίζουν, δεν ξέρουν τίποτα. Γιατί εδώ τώρα δεν έχει. Και προσέξτε τώρα, αυτό το πράγμα, αν αποδειχτεί ότι είναι έτσι, που εγώ δεν το βλέπω αλλιώς. Το 3 εκατομμύρια είναι 3 εκατομμύρια. Οι απολογισμοί είναι απολογισμοί. Το τι μπήκε είναι δεδομένο. Το τι ξοδεύτηκε είναι αυτό που μας λένε αυτοί. Αυτοί το λένε, δεν το λέω εγώ. Αυτοί το λένε ότι ξόδεψαν τόσα κτλ. Άρα, πού έχουν πάει τα λεφτά? Κύριε Πρόεδρε, ποιος τα γλεντάει? Μου επιτρέπετε λίγο. Έτσι. Να μοιραστούν αυτά τα έγγραφα τα οποία έχει. Ο τελευταίο να τα δούμε και όλα, εννοείται. Με το πέρας των ερωτήσεων και εννοείται, το τι διευκρινίζει να δούμε πού θα καταλήξουμε. Εδώ να δοθούν όμως αυτά, εδώ αυτό είναι αναγκαίο. Εδώ έχω τις εκθέσεις των ορκωτών που δώστε έχω. Δώστε τα για να μπορούμε να ρωτήσουμε. Λοιπόν, εδώ έχω τις εκθέσεις που έχω. Ποιο είναι οι εκθέσεις των ορκωτών, γιατί τα έχουμε, κύριε Υπουργέ? Τα έχετε. 7, 7, 9 και 11 νομίζω. Τα έχουμε. Τα υπόλοιπα, κύριε Πρόεδρε. Τα υπόλοιπα είναι ισολογισμοί που και αυτό. Όχι, για αυτό το έγραφε το Ευαγγελάτο. Τις πράξεις που κάνατε εσείς, κύριε Υπουργέ, και αυτό που κάνατε εσείς. Τις πράξεις, ναι, εγώ τα βάλα σε μια σειρά. Και μάλιστα ο ένας συνεργάτης μου είχε κάνει ένα λάθος. Το 2010, που πήρε 92, έβγαζε ότι πλήρωσαν, που τα λένε αυτοί εδώ, ότι ήταν 78, αλλά δεν είναι 78, είναι 100. 100-500 είναι, όπως βγαίνει από αυτά που λένε οι τέτοιοι. Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει. Είναι ακούσαμε από τον συνάδελφο τον κύριο Μάρδα πώς θα έπρεπε να γίνει καλύτερα το αίτημά μας να διατυπωθεί προς τις τράπεζες. Μας είχε απασχολήσει, σας θυμίζω όσοι είμαστε και στα δάνεια των κομμάτων, η περίπτωση του να φέρουμε ένα πραγματογνώμονα για να κάνει όλα αυτά. Το είπε σήμερα ο κύριος Μάρδας, γι' αυτό το θυμήθηκα. Και κυρίως, ναι, και κυρίως θέλω να παρακαλέσω, κύριε Πρόεδρε, και να ακουστεί κιόλας, ότι οι εισαγγελείς, οι οικονομικοί εισαγγελείς, για τα δάνεια των κομμάτων που στείλαμε εμείς εκεί το πόρισμά μας και τα πρακτικά μας, κάλεσαν τον καθηγητή, τον κύριο Χιόνι, ως πραγματογνώμονα. Τον καθηγητή. Συγγνώμη να σας διακόψω ένα λεπτό. Συγγνώμη. Να πω γι' αυτό, Υπουργέ, ένα λεπτό θέλω. Ένα λεπτό. Άρα στις τράπεζες, που είναι τα ίδια παλικάρια που ενέκριναν αυτά τα δάνεια που είπε πριν ο Πολάκης εδώ. Ωραία, με τι εισηγήσεις αυτοί ενέκριναν τόσα εκατομμύρια? Με ένα χαρτί μισή σελίδα. Οι ίδιοι λοιπόν να τους υποδείξετε και να τους παρακαλέσετε να απαιτήσετε. Οι ίδιοι με τις υπηρεσίες τους έχουν κόσμο. Να μας στείλουν λοιπόν λυμμένη αυτή την άσκηση. Και ταυτόχρονα, αν πρέπει να δούμε και το πραγματογνώμονα. Αλλά σας παρακαλώ, κάντε το σήμερα, κοινοποιήστε το και στην εισαγγελέα και εκείνη να έρθει σήμερα να ζητάει τα ίδια. Θα σας πω κάτι μόνο, μισό λεπτό. Προσέξτε, αυτό το χαρτί ήταν ένας από τους λόγους, γιατί δεν απαντήθηκε από το χαρτί, έτσι. Ήταν ένας από τους λόγους, δεν είναι ο μοναδικός, της αποπομπής του κυρίου Γιαννόπουλου από το Κελπνό. Διότι δεν απαντιόταν. Δεν απαντούσαν. Αυτό το στείλανε 29 πρώτου του 16 και Απρίλη-Μάη του 16 δεν είχαν απαντήσει οι άνθρωποι. Υπήρχε παράλληλα βέβαια ευτυχώς ο έλεγχος του Γενικού Λογιστηρίου που είχαν μπει μέσα, αλλά έψαχνε ο ΣΕΙΠ να βρει κάποια πράγματα, τα ζητάει και δεν τα δίνανε. Και τους απαντούσε ότι... Ναι. Και υπήρχε, αυτό δεν είναι το πρώτο έγγραφο που είχε στείλει. Είχε στείλει κι άλλα πιο πριν. Και δεν απαντούσαν. Αυτό το έστειλε έτσι πιο επιτακτικά κτλ. Το οποίο δεν απαντήθηκε. Το οποίο δεν απαντήθηκε. Δεν απαντιόταν. Και λέει, δεν μπορούμε να τα βρούμε, δεν έχουμε, δεν γίνουμε. Μα τίποτα δεν έχετε, ρε παιδιά. Τίποτα δεν έχετε. Δεν γίνεται να μην έχετε τίποτα. Λοιπόν, και φαίνεται ότι εκεί μάλλον απομακρύνθηκε η πρώτη παρτίδα εγγράφων
και ό,τι δεν είχαν προλάβει να απομακρύνουν τότε, τα απομακρύνανε μερικά τον Οκτώβριο του 2016, που ξαναγύρισε για κάποιες μέρες ο κ. Γιαννόπουλος και είχαμε τα θέματα τότε. Γιατί ορισμένοι λένε γιατί δεν τα κάνατε κάποια πράγματα γρήγορα. Να πω μια κουβέντα γι' αυτό, έτσι, για να απαντήσω σε ένα πιθανό προκαταβολικό ερώτημα. Μας λένε ορισμένοι ότι, και θα, αν και δεν είναι θέμα της Επιτροπής, αλλά εγώ θα απαντήσω, γιατί καθαρός ουρανός στις τραπέζες δεν φοβάται. Έχουν βγάλει τώρα αυτές τις μέρες και έχει υποθεί και ξαναυποθεί κτλ. Ότι δώσατε, λέει, 8 εκατομμύρια στον εργολάβο της φύλαξης κτλ. Να απαντήσω λοιπόν προκαταβολικά σε μερικά πράγματα. Γιατί τώρα λένε τι πράγμα σε ποιον. Λένε τι πράγμα σε ποιον. Αν κάποιος έχει βάλει μαζί με τον Άντρεα το κορμί και τον πέτη του μπροστά με απειλές στην οικογένειά του για το θέμα του διοξήματος των εργολάβων από τα νοσοκομεία, νομίζω ότι είμαι εγώ. Νομίζω ότι είμαι εγώ. Τον κράταγες. Σε μισό. Θα απαντήσω. Δεν κράταγα κανέναν. Ήδη έχει φύγει καταρχήν. Τώρα που μιλάμε, εδώ και δύο μήνες έχει φύγει. Λοιπόν, θα σας απαντήσω, κύριε Γιωργαντά, προκαταβολικά και σε εσάς και σε όλους. Γιατί, ξέρεις, η λάσπη πιάνει στην υγρασία. Έτσι. Εκεί πιάνει η λάσπη. Δεν πιάνει σε μένα. Έχουμε δώσει έναν αγώνα 2 χρόνια για να διώξουμε τους εργολάβους από τα νοσοκομεία της χώρας και τους εποπτευόμενους οργανισμούς και από το ίδιο το Υπουργείο μας και από τον ΕΟΠΗ και από παντού, ο οποίος πραγματικά, όταν θα είμαι στη σύνταξη και στα βαθιά γεράματα, θα γράψω ένα βιβλίο μόνο γι' αυτό. Μόνο γι' αυτό. Γιατί κάθε ένα νοσοκομείο που διώχνουμε εργολάβους είναι μια μικρή νίκη ενός μεγάλου πολέμου ανθρώπων που είναι εκεί. Γιατί τίποτα δεν γίνεται μοναχόντου σε αυτή την κοινωνία. Όταν είναι δομημένα πελατειακά δίκτυα, πολιτικά συμφέροντα, οικονομικά συμφέροντα, σε τοπικό επίπεδο δικτυωμένο σε όλη την Ελλάδα και πρέπει να δώσεις μια μάχη για το καθένα από αυτά, και έχουμε καταφέρει στα 73 από τα 135 μέχρι στιγμή να τους διώξουμε, θα τα είχαμε διώξει όλα. Επαναλαμβάνω, για να θυμίζω μερικά, για να δείτε δηλαδή τι λάσπη πετάνε. Ότι τον κρατήσαμε εμείς, λέει, γιατί συνεργάστηκε και δεν ξέρω και εγώ τι, και μπούρδες. Λοιπόν, εγώ μια φορά τον είδα στη ζωή με αυτόν τον άνθρωπο. Μια. Όταν του είπα, από το Υπουργείο φεύγεις τώρα και θα φύγεις και από το Κελπνό. Μαμουσουτού δεν έχει μαμουσουτού, φεύγεις. Τελειώσαμε. Μια φορά τον είδα. Όποιος έχει ότι τον έχω δει κι άλλα, δεν ξέρω και εγώ τι, αυτοί άλλοι κάνανε κολυγές. Προσέξτε. Νομοθετούμε το Φλεβάρι με το παράλληλο πρόγραμμα τη δυνατότητα για συμβάσεις εργασίας. Του 16 το Φλεβάρι. Τον Αύγουστο μας ρίχνει το στέτο νόμο. Είχαμε καταφέρει να το κάνουμε σε 23 νοσοκομεία και 2 ΥΠΕ. 21 και 2. Μόνο εκεί. Στον αέρα η κατάσταση. Νομίζανε ότι με το να βγάλει το ΣΤΕ απόβαση, εμείς θα κάτσουμε σαν τσικώτες. Ξανανομοθετήσαμε. Και προβλέψαμε τις συμβάσεις εργασίας. Και αρχίσαμε ένα πόλεμο. Νομοθετούμε τρίτη φορά. Για να μην ζυγώξουμε τις κακομοίρες που δουλεύανε τα προηγούμενα χρόνια εκεί. Και κάναμε μια μοριοδότηση σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ. Και όποιος έχει στοιχειώδη ηθική απάνω του θα πρέπει να το δει, που είπαμε ότι άμα έχουν προϋπηρεσία πρέπει να μοριοδοτείται. Και έτσι κρατήθηκε το 85-90% των ανθρώπων που δουλεύανε τις εργολάβους, που δουλεύανε σε αυτούς και τις είχαν με μισθούς πίνες και με συνθήκες γαλέρας, ας πούμε, οι οποίες τώρα, πώς το λένε, οι ευχές που μας έχουν δώσει δεν θα λιώσουν τα κόκαλά μας αν εμπιάσουν. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Προσέξτε, ας πω 2-3 παραδείγματα για να καταλάβετε και αυτά στο Κελπνό. Στο Σωτηρία, γεννηματάς. Σωτηρία και γεννηματάς. Διπλανά νοσοκομεία. Στο ένα νοσοκομείο, ο δικαστής στο Σωτηρία λέει στην απόφασή του που προσφεύγει ο εργολάβος για να πάρει προσωρινή διαταγή να μην υλοποιήσουμε την. Είχαμε κάνει το διαγωνισμό με διαδικασία εγκεκριμένη από το ΑΣΕΠ, με τα κριτήρια που σας είπα, με τις 3 νομοθετήσεις κτλ. Λέει ο δικαστής εκεί
ότι βεβαίως δεν πρέπει να γίνει δεκτή η προσφυγή του εργολάβου, γιατί είναι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος αυτό που γίνεται, είναι υπέρ των εργαζομένων και υπάρχει και εξοικονόμηση τόσο της 100, 20, από 25 μέχρι 35% είναι από την πρώτη χρονιά στο νοσοκομείο το έχουμε κάνει. Με τους ανθρώπους να πληρώνονται, τις γυναίκες να πληρώνονται 200-300 ευρώ παραπάνω καθαρά στο παντελόνι. Λοιπόν, στη φούστα. Στην τσέπη. Λοιπόν, συγγνώμη, το διόρθωσα κατευθείαν. Το διόρθωσα κατευθείαν. Λοιπόν, στην τσέπη. Λοιπόν, και λέει λοιπόν ότι είναι υπέρ των. Άρα δεν γίνεται δεκτή η προσφυγή που κάνει ο εργολάβος για προσωρινή διαταγή. Δεν γίνεται δεκτή. Και προσλαμβάνω τη σωτηρία. Γεννηματάς, δίπλα. Δίπλα. Άλλος δικαστής. Υπονομεύεται το δικαίωμα του κέρδους του εργολάβου. Άρα δεκτή η, δεκτή η προσωρινή διαταγή. Δεκτή η προσωρινή διαταγή. Τρίπολη, το ίδιο. Μας έχουν σταματήσει εκεί. Λάρισα, το ίδιο. Μας έχουν σταματήσει. Ο εργολάβος δεν προσέφυγε πουθενά. Μισόλεπτο. Δεν προσέφυγε πουθενά. Μισόλεπτο. Το κρατούσατε εσείς. Ναι, μαλώστε με κιόλας. Λοιπόν, μαλώστε με κιόλας. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ακούστε, όχι εκεί, γιατί εδώ έχει δοθεί. Ακούστε. Στο Κερπνό, παιδιά, είναι ένα μαγαζί στο οποίο δράει ένα παρακράτος. Στο οποίο βάλαμε το Ρόζεμπεργκ στο Λάκκο με τα Φίδια. Στο Λάκκο με τα Φίδια. Το Πάσχα του 16, όταν διώξαμε τον Γιαννόπουλο και τους άλλους. Η πρώτη δουλειά που έκανε ήταν να ολοκληρώσει τον οργανισμό για τη ΣΜΕΘ. Για τη ΣΜΕΘ. Που και εκεί πάλι είχε γίνει μια ιστορία. Για πρώτη φορά το Κελπνό αναγκάστηκε, γιατί και γι' αυτό μου λένε διάφορα, να χρησιμοποιήσει κριτήρια συγκεκριμένα και βαθμολόγησης. Και επειδή πήραμε την πληροφορία ότι παιδιά εκεί κάνουν τα ίδια που κάνανε παλιά, ναι, ως πολιτικός προϊστάμενος, με δική μου εντολή, οι υπάλληλοι τα πήραν, τα έλεγξαν και είδαν 88 λάθος μοριοδοτήσεις σε 215 αιτήματα. Και τα βλέπουμε και τους τα σημειώνουμε και λέμε, παιδιά, εδώ έχετε κάνει λάθος. Ξαναδείτε τα. Και να λέει ο Γιαννόπουλος, όχι, δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι αλλιώτικα. Και αυτή η επιτροπή, η οικονόμου, η Θεοφυλάτου, όλο αυτό το συρφετός εκεί μέσα, να προσπαθεί να βάλει εμπόδια στο να χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά κριτήρια. Λοιπόν, τελειώσαμε τον διαγωνισμό της ΜΕΘ. Πρώτον, τελειώνουμε τον πρώτο διαγωνισμό για το Ανατολικό Αιγαίο για την κάλυψη του προσφυγικού. Κάνουμε το δεύτερο διαγωνισμό της ΜΕΘ. Για τους υπόλοιπους και κάνουμε και το μεγάλο διαγωνισμό για το πρόγραμμα Φίλος για τα 700 άτομα. Με πιο δυναμικό, παιδιά, το οποίο θα σε πολέμα για κάθε μέρα μπορούσε να κάνεις και την ιστορία με τη φύλαξη. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Το λέω έτσι πολύ καθαρά. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Έπρεπε να λήξουμε αυτούς τους τρεις διαγωνισμούς. Τους πρώτους, που έπρεπε να πάρουμε 400 άτομα νοσηλεύτες και 100 γιατρούς στη ΜΕΘ σε δύο δόσεις, 150 την πρώτη παρτίδα για το Ανατολικό Αιγαίο, 800 άτομα που τελικά πήγαν 500 για το πρόγραμμα Φίλος για τις δομές φιλοξενίας εδώ πέρα. Αυτά πέρασανε μέσα από το Κελπνό. Με ποιο μηχανισμό θα τα κάναμε, οι οποίοι καθυστέρησαν για αυτά, και το 17. Όταν έχουμε ξεμπερδέψει με την πλειοψηφία από αυτά, το 17, ξεκινάμε από το Υπουργείο, που είναι ο ίδιος εργολάβος, μα δεν τον είχαμε βαρμένο εμείς. Από τον Γρηγοράκο και από πιο πριν έχουν μπει αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα. Από το 10 είναι. Από το 10 τσέχουν και από πιο πριν. Αυτές τους δύο εργολάβους φύλαξη που είχε το Κελπνό, γιατί είχε πολλά κτίρια το Κελπνό, δεν είχε ένα. Είχε την κεντρική υπηρεσία, φύλαγε το Υπουργείο, φύλαγε τα κερδί. Ξεκινήσαμε και το 17 τον διώξαμε από το Υπουργείο. Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός με μεγάλη καθυστέρηση και μια δυστοκία του υπηρεσιακού μηχανισμού εκεί. Εδώ τώρα είχε ένα μηχανισμό ο Ρόζεμπεργκ, ο οποίος του κάνει μηνύσεις από κάτω, το σωματείο. Λες και είχαμε κάποιον οργανισμό που λέγαμε κάντε αυτό υπάλληλοι και την επόμενη μέρα το πρωί το κάνανε. Εδώ μιλάμε για καθημερινό σαμποτάζ δύο χρόνων. Και εννοείται ότι δεν μπορούσαμε να αφήσουμε αφύλακτα κάποιες δομές που φυλάσσονται κάποια επικίνδυνα υλικά κτλ. Θα κατηγορήσουν εμάς που καθυστερήσαμε να το διώξουμε. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί εμείς τον φέραμε. Αυτή τη στιγμή έχει φύγει ο εργολάβος. Έχει φύγει ο εργολάβος αυτή τη στιγμή. Με το διαγωνισμό που κάναμε εμείς. Με το διαγωνισμό που κάναμε εμείς. Δεν το κατάλαβα. Είναι εναντίον των εργολάβων η Νέα Δημοκρατία. Είναι εναντίον των εργολάβων. Για να το καταλάβω, να μας κριτικάρουν από το ΚΚΕ από την αριστερά ότι έχουμε αργήσει. Των νομίμων προκηρύξεων. Και, για να το τελειώσουμε, αν εμείς είχαμε τέτοιου τύπου σχέσεις με αυτές
που είχαν πολλοί στο παρελθόν διοικητές νοσοκομείων ή οργανισμών με όλα αυτά τα εργολαβικά συνεργεία, θα ήταν ακόμα εκεί, αν είχαμε τέτοιου τύπου σχέσεις. Ο λαός καταλαβαίνει, σε έναν εχθρικό μηχανισμό, σε έναν εχθρικό λαμόγικο οργανισμό, και το, προσέξτε, το ξεκαθαρίζω, έχει εξαιρετικούς επιστήμονες στο Κερπνό. Να εξηγούμαστε. Απλά υπάρχει εκεί μια δεκάδα, δεκαπεντάδα, η οποία ήταν συμμορία. Η οποία ήταν συμμορία και δυστυχώς ήταν και σε επιτελικές θέσεις. Και μπορούσε να σου μπλοκάρει πράγματα να σου κάνει. Με αυτόν τον μηχανισμό μέσα, την κυρία Οικονόμου, ας πούμε, φέτος τη διώξαμε. Έτσι. Η οποία έστελνε μηνύσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για να μπλοκάρει αποφάσεις για διάφορα πράγματα. Έτσι. Με αυτόν τον μηχανισμό. Και μας κάνουν κριτική τώρα για να διώξαμε τον εργολάβο. Που τον διώξαμε. Απλά είχαμε ένα μηχανισμό που του λέγαμε να κάνει ένα διαγωνισμό σε δύο μήνες, ας πούμε. Η διασύνδεση με πολιτικά πρόσωπα μας ενδιαφέρει όμως. Η διασύνδεση και αποδεικτικά μέσα θέλουμε για τη διασύνδεση αυτή. Είναι γνωστό το μηχανισμό, είναι γνωστό νομίζω. Έχει φανεί. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαι πολύ σαφής σε αυτά που λέω. Και αυτή τη στιγμή, όπως και ο ΕΟΠΗ, όπως και πολλά άλλα, πώς το λένε, οργανισμοί και εποπτευόμενοι που έχουν να κάνουν με το Υπουργείο Υγείας, έχουν διώξει εργολάβους, έφυγε και από εκεί. Πρώτα έφυγε από το Υπουργείο Υγείας, από τον Ιούνιο του 2017, και τώρα έφυγε και από τον, πώς το λένε, και από το κεντρικό κτίριο και από τις δομές της, τα υπόλοιπα που φυλάγανε εκεί στον ΕΟΠΗ. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς αναγκαστήκαμε να παρατείνουμε συμβάσεις όπως παρατείνονταν και οι προηγούμενοι, γιατί δεν μπορούσαμε να αφήσουμε αφύλακτα αυτά τα πράγματα. Από την άλλη, δεν ήθελα να πάω σε άλλους εργολάβους ή ξανά, γιατί έχουμε μια τέτοια πίεση σε πολλά νοσοκομεία. Σε πολλά νοσοκομεία που μας λένε ότι επειδή μας δημιουργούν ακόμα και επίτροποι πρόβλημα, και επίτροποι πρόβλημα μας δημιουργούν στο να πληρώσουν, μας λένε μέχρι να λυθεί, βγάλτε ένα μικρό διαγωνισμό για εργολάβους. Όχι, δεν βγάζουμε. Όχι, δεν βγάζουμε. Τελείωσε. Έφτασαν οι δικαστές για να μας λένε τώρα, μας κατηγορούν ποιους εμάς τώρα για να διώξαμε τον εργολάβο. Πού έφυγε. Εδώ έφτασε δικαστής, προσέξτε, που δεν έχει το δικαίωμα. Που δεν έχει το δικαίωμα. Στη φύλαξη του Αττικών, που είχαν πιάσει δουλειά οι άνθρωποι δύο μήνες, είχαν πιάσει δουλειά, δεν είχε βγει προσωρινή διαταγή, έβγαλε διαταγή δύο μήνες μετά και λέει απόλυσέ τους, που δεν μπορεί να το πει. Δεν μπορεί να το πει. Στην προσωρινή διαταγή δεν μπορεί να το πει. Και έβγαλε τέτοια διαταγή. Και πήγαμε να κάνουμε ανάκληση και ξαναδικάζει ο ίδιος και λέει όχι, επιμένει. Και δεν τους διώχνουμε κι εμείς. Θα πληρωθούμε προσωρινή διαταγή μέχρι να δούμε, μέχρι και να κριθεί η υπόθεση στα ευρωπαϊκά δικαστήρια όπου πάει. Δεν τους διώχνουμε. Γιατί κάποιοι νομίζουν, έτσι, ότι επειδή μπορεί να ελέγχουν κάποια τοπικά συστήματα, θα μας κάνουν να υποχωρήσουμε στην πολιτική επιλογή την οποία έχουμε κάνει, που είναι υπέρ των ανθρώπων, υπέρ της δημόσιας υγείας και υπέρ των δημόσιων οικονομικών. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, φαντάζει λοιπόν γελίες αυτές οι κατηγορίες περί 8 εκατομμύρια κτλ. Στα 3 χρόνια 5,5 εκατομμύρια, πόσα είναι. Βάζουν και μερικά εκατομμύρια παραπάνω έτσι για να ακούγεται δεν ξέρω και εγώ τι. Όλη μέρα αναπαράγουν τα, πώς το λένε, τα ΜΜΕ, τα φιλικά τους. Γίναν τώρα τα τροφοδοτούμενα ΜΜΕ, ας πούμε, γίναν οι υπερασπιστές των εργαζομένων που τόσα χρόνια που ήταν οι εργολάβοι δεν είχαν γράψει μισή γραμμή. Δεν είχαν γράψει μισή γραμμή. Για δεν μου λένε γιατί δεν διώχνω. Γιατί δεν μου λένε γιατί δεν διώχνω τον εργολάβο στην Τρίπολη. Γιατί δεν μου λένε γιατί δεν διώχνω τον εργολάβο στη Λάρισα. Γιατί δεν μου λένε ότι δεν διώχνω τον εργολάβο αλλού. Γιατί δεν μου το λένε αυτό. Έτσι. Γιατί δεν μου το λένε αυτό. Επειδή δεν τους άφησε να μπουκάρουν χυμούλι μου μέσα εκεί για να σηκώσουν και ό,τι είχαν αφήσει. Γιατί αυτό το παραμύθι τώρα. Δεν τις ήξερα εγώ, ούτε τις ξέρω. Και ούτε έχω σχέση μαζί τον ποτέ και ούτε θα αποκτήσω. Έτσι. Αυτοί είχαν και τα κοιμιάσανε, αυτοί είχαν και τα κοιμιάσανε και μάλλον δεν τήρησε καμιά συμφωνία και αυτό του πέφτουνε. Εγώ δεν τον ήξερα, δεν τον ξέρω και τώρα έχει φύγει από τον Κελπνό. Και έφυγε επειδή υπάρχει αυτή η κυβέρνηση. Γιατί αν δεν υπήρχε, δεν θα έφυγε ποτέ. Τι? Λιγότερα από τη μισή. Λιγότερα από τη μισή.
Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Δαπάνη πάντως είναι λιγότερα από τη μισή. Μη σου πω και ένα τρίτο. Αναλόγω στις δομές που θα καλυφθούν. Γιατί βάζαν και άτομα και δεξιά και αριστερά. Χωρίς σύμβαση πώς το πληρώνουν. Χωρίς σύμβαση πώς το πληρώνουν όλο αυτό. Επεκτείναμε την παλιά σας. Μα δεν είχε δικαίωμα να επεκτείνει. Δημόσιο λογιστικό. Δημόσιο λογιστικό και επεκτείνει έτσι. Γιατί τα νοσοκομεία. Γιατί στα νοσοκομεία τα οποία μέχρι να αναλάβουν οι εργαζόμενοι δεν επεκτείναμε. Δεν επεκτείναμε τις παρατάσεις των δεν επεκτείναμε τους εργολάβους. Και είχε δικαστήρια. Δεν επεκτείνουμε. Και χωρίς δικαστήρια. Εδώ δεν είχε δικαστήρια. Και χωρίς δικαστήρια. Δεν επεκτείναμε τις συμβάσεις των αλλωνών. Να κάνεις ό,τι θέλεις. Λοιπόν, γιατί στα νοσοκομεία γιατί δεν το κάναμε εκεί. Δεν παρατείναμε συμβάσεις. Μπορούν να παραταθούν εκεί γιατί δεν ρωτάτε. Δεν είστε με τους εργαζόμενους εκεί. Είδε κανείς παράταση. Υπάρχουν παρατάσεις, φέρτε τους. Υπάρχουν παρατάσεις. Φέρτε στην άλλη φορά τις παρατάσεις. Ανέβαστε. Εγώ μόνο εντολές πληρωμής βλέπω. Εντολές πληρωμής και μάλιστα πληρωτές την ίδια μέρα. Θα έρθει η ώρα που θα ρωτήσετε. Μα τις παρατάσεις να τις φέρει για την άλλη φορά να ρωτήσουμε. Μην λέει ότι υπάρχουν παρατάσεις. Δεν υπάρχουν παρατάσεις. Θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Υπάρχει άλλο κεφάλαιο του κελπνού που θέλετε να αναλύσετε ή κλείσαμε εδώ πέρα? Να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις από τους συναδέλφους. Κύριε Πρόεδρε της Διαδικασίας. Ορίστε. Ναι, ξέρετε αυτό. Επειδή τώρα φαίνεται ότι. Για το διαγωνισμό ήθελα να πω. Έτσι. Ναι, για το διαγωνισμό, αλλά το είπα εν τη ρήμη του λόγου προηγουμένως με το διαγωνισμό των ΜΕΘ. Έτσι. Ναι, ναι. Αλλά να το πω έτσι μια στιγμή καθαρά για να μην έχουμε νταβαντούρια. Γιατί πάλι λένε. Τόσα χρόνια το κελπνό διόριζε. Έτσι, χωρίς ποτέ να κάνει προκήρυξη. Χρησιμοποιώντας έστω μέρος, ρε παιδί μου, έτσι, των κριτηρίων τα οποία έβαζε τα γενικά κριτήρια που έχει βάλει το ΑΣΕΠ. Η πρώτη φορά στην ιστορία του Κελπνό, από το 1992, που έγινε αυτό το πράγμα, με δυσκολίες κτλ, ήταν στο διαγωνισμό για τη ΣΜΕΘ που προκηρύχθηκε τον Φλεβάρι του 2016. Και μετά ακολουθήθηκε και στους, πώς το λένε, στο πρόγραμμα Φίλος, το μεγάλο με τα 800 άτομα, που και αυτό βαθμολογήθηκε έτσι κτλ. Που υπήρχε χρήση των κριτηρίων του ΟΣΕΠ για να γίνει μοριοδότης. Μα τότε είπαν ότι πήγατε και πήρατε εσείς τις καταστάσεις, τους καταλόγους. Θα σας πω ακριβώς, ναι. Λοιπόν, άρα γιατί εσείς είσαστε ΑΣΕΠ, γιατί τις πήρατε? Θα σας πω, είμαι πολιτικός προϊστάμενος του Κελπνό και έχω και την ευθύνη του ελέγχου του. Και αυτά υπάρχουν ομολογίες. Και από το νομικό συμβούλιο του κράτους, θα σας πω, συμφωνήσαμε ότι θα γίνει η διακήρυξη με κάποια κριτήρια, ότι τόσο βαθμολογεί το μεταπτυχιακό, τόσο βαθμολογεί το βάθμος πτυχίου, τόσο βαθμολογεί την ανεργία, αυτά τα κριτήρια. Γιατί αν δείτε παλιές προκηρύξεις του Κελπνό, ήτανε ενδιαφερόμαστε γι' αυτό, κανένα κριτήριο, βαθμολογούσαν μόνοι τους. Μόνοι τους. Είναι αυτά που ακούγονται, εγώ πραγματικά. Και είναι και μια απορία αυτό, κύριε Πρόεδρε. Αυτό το στικάκι που ακούγεται ο Παπαδημητρίου και μιλάει, γιατί δεν το παίζετε μια μέρα εδώ? Γιατί δεν το παίζετε μια μέρα εδώ? Δηλαδή, συγγνώμη, γιατί δεν το παίζετε μια μέρα εδώ? Που λέει ο Παπαδημητρίου, έλα μωρέ, μου λέει ο άλλος, λέει για προσόντα ο Παπαδημητρίου. Μα έχει παρεμβάσει. Έλα μωρέ, που λέει. Είχε ροζ αναφορές. Μιλάμε λέει για ΔΕΛΤΑ Ε και μου ζητάει ο άλλος προσόντα. Εκλογές έρχονται αύριο μεθαύριο. Έτσι λέει μέσα που ακούγεται και που είναι διαπιστωμένα η φωνή του κυρίου αυτού. Λοιπόν, γιατί έτσι κάνουν τους διαγωνισμούς μέχρι τότε. Και μαθαίνουμε λοιπόν, προσέξτε, δείτε την περίοδο, έτσι. Είμαστε Φλεβάρι Μάρτ του 16. Έχουμε κάτσει και έχουμε αρχίσει να κυβερνάμε τον Οκτώβρη. Έχουμε τραβήξει όλο το λούκι να ισορροπήσουμε τα νοσοκομεία και δεξιά και αριστερά. Μας κάει ιστορία με τη ΣΜΕΘ και κάνουμε το διαγωνισμό για να μπορέσουμε να τους προσλάβουμε και να μην κλείσουν κρεβάτια, να ανοίξουμε κι άλλα κτλ. Λοιπόν, και τι συμβαίνει, ήταν 200 οι προηγούμενοι και εμείς κάναμε 400 νοσηλευτές και 100 γιατρούς. Λοιπόν, οι προηγούμενοι που υπήρχαν ήταν 220 συνολικά, γιατροί και νοσηλευτικό. Λοιπόν, και μαθαίνουμε, εντάξει, γιατί ρωτάς και μαθαίνεις, ότι κοίταξε να δεις, η επιτροπή που έχει βάλει εκεί ο Παπαδημητρίου κάνει τη δουλειά που έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή βαθμολογεί κατά το δοκούν. Έτσι. Και είναι προφανές ότι εγώ δεν έπαιρνα τηλέφωνο για να αποβαθμολόγησα αυτόν, ούτε δικοί μας βουλευτές. Άλλοι είχαν γνωστούς από παλιά και τις παίρνανε τηλέφωνο για να βαθμολογούν. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό.
Και ας βρεθεί ένας να πει ότι το έκανα εγώ που είμαι 3 χρόνια υπουργός. Ένας να βρεθεί. Ένας να βρεθεί, εγώ αύριο το πρωί παρετούμε. Ένας να βρεθεί 3 χρόνια που έχουμε βάλει 13.500 άτομα στο σύστημα μέσα. Λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη λίγο. Απλά επειδή περνάμε και σε περίοδο. Καλά κάνει ο Υπουργός και το λέει, 15, 16. Φαντάζομαι θα μας δοθεί η δυνατότητα να κάνουμε και ερωτήσεις, αφού ο Υπουργός βλέπω ότι έχει τη διάθεση να μιλήσει. Γιατί θα μιλάει για πράγματα του 16, του 17, είναι... συνδέονται μερικά με το 14. Εγώ απαντάω, κοιτάξτε, εγώ δεν έχω... Σας είπα, κύριε Γιωργαντά, ότι καθαρός ουρανός σας τραπέζ δεν φοβάται. Λοιπόν, και... Εγώ σας επισημάνω, κύριε Γιωργαντά, αυτό που οφείλω να επισημάνω, αυτή την περίπτωση. Ναι, ναι. Φωνάζω όπως έχω το δικαίωμα, το έχω το δικαίωμα κύριε Νικολόπουλε, και υπήρξε και η ολόκληρη νομική στήριξη αυτό και σημεινής που γίνανε μετά κτλ. Ότι από τη στιγμή που εμείς διορίζουμε το Διοικητικό Συμβούλιο εκεί, έχουμε και την ευθύνη της εποπτείας του, έχουμε ευθύνη του ελέγχου των πράξεών του, έχουμε την ευθύνη να του δώσουμε οδηγίες για κάποια πράγματα πώς θα τα κάνει. Αλλιώς τι εποπτεία έχουμε, για να καταλάβω κι εγώ. Μας λένε λοιπόν ότι, κοιτάξτε, δείτε, παιδιά, εδώ ξανακάνει ο Παπαδημητρίου και η παρέα του από κάτω αυτό που έκανε παλιά. Δηλαδή βαθμολογικά το δοκούν. Λέω, όπα, στοπ, κάτω τα μολύβια, κάτω τα μολύβια και φέρτε μου τι έχετε κάνει. Το φέρτε μου, δεν βαθμολόγησα εγώ. Άσε, μην πω καμιά βαριά κουβέντα τώρα. Λοιπόν, άσε τώρα να μην πω καμιά βαριά κουβέντα. Επειδή το γράφετε σαν τέτοια. Λοιπόν, το έκανε εκείνο, το κάνει εσύ αυτό. Λοιπόν, άκου. Κάτσε παραφρόνιμο. Λοιπόν, κάθε αναπαϊμένο και άκου. Λοιπόν. Φωνάζω λοιπόν και τους λέω, στείλτε μου την κατάλογο της βαθμολογίας που έχετε βάλει. Στείλτε μου και στείλτε μου και τα χαρτιά των υποψηφίων. Γιατί αλλιώς πώς θα το βρω, θα μυρίσω τα νύχια μου. Πώς θα το κάνω δηλαδή. Θα μυρίσω τα νύχια μου για να δω αν έχουν βαθμολογήσει σωστά. Και βάζω κάποιους ανθρώπους, υπαλλήλους του Υπουργείου και συνεργάτες μας, έτσι. Και τους λέω, δείτε αν έχουν βαθμολογήσει σωστά. Και βγάζουν, και αυτό δεν αμφισβητήθηκε. Και ο τελικός πίνακας που πέρασε και από το Διοικητικό Συμβούλιο και από τον κύριο Ρόζενμπεργκ μετά και τα πάντα. Και δεν υπήρξε και. Σε όλη αυτή τη βαθμολόγηση υπήρξαν δύο ενστάσεις. Δύο ενστάσεις υπήρξαν. Δεν υπήρξε άλλη. Μετά την επαναβαθμολόγηση. Α, σου πω, κύριε Παλάκη. Να το τελειώσω. Και τους λέω, παιδιά, εμείς βλέπουμε ότι έχετε κάνει 88 λάθη σε 210 αιτήσεις. Για ξαναδείτε τα παρακαλώ. Και τους γυρίζω πίσω και τους λέω: δεν έφτιαξα εγώ κατάλογο. Εμείς φτιάξαμε. Εδώ έχει βαθμολογήσει λάθος. Δηλαδή, εδώ δεν έχει μεταπτυχιακό και του βάζεις. Αυτός έχει και δεν του το βάζεις. Αυτό κάναμε. Και τους λέμε: ξαναφτιάξε το κατάλογο. Και εκεί βέβαια, επειδή σπάσαν τα συστήματα. Και επειδή σπάσαν τα συστήματα. Και επειδή και ο Γιαννόπουλος μπορεί να τον είχαν δεσμευμένο από παλιά με πραγματιορισμούς από παλιότερα. Ποιος ξέρει, εκεί. Λοιπόν, δεν θέλει να το κάνει. Βρε Χριστιανέ μου, του λέω, έχουν κάνει λάθος. Το καταλαβαίνεις, ναι, ιού. Και το κάνουν επίτηδες. Διορθώστε κανονικά, έχουμε κριτήρια και το λέμε. Και έτσι έγινε το... Συν αυτό εδώ, που δεν απέλυε τον Παπαδημητρίου, που είχε ασκηθεί κακουργηματική δίωξη αμετάκλητα και ξεκίνησε το δικαστήριο, αυτό που έλεγα πριν, που ξεκίνησε το 5 και κατέληξε το 15. Συν αυτό το χαρτί που σας έδωσα πριν, που ζητούσε στοιχεία ευαγγελάτος και σφυρίζανε διάφορα, τι έκαναμε, ρε παιδιά, τώρα. Θα συνεχίζουμε να ποτίζουμε αυτή την ιστορία. Κύριε Πολάκη, ήρθε ο Ντάσκας εδώ και είπε ότι σε ένα σπίτι αντί για τούβουλα έχουν χτισμένα τα λεφτά. Εσείς το ακούσατε εδώ, το είπε. Αυτά τα 230 εκατομμύρια δηλαδή που λέτε πολλά, που πήγαν. Όχι, λέω, αν το ακούσατε εκείνη την μέρα από τον Ντάσκα εδώ στην εξεταστική, ενόρκως το είπε. Στην Πονταλέζα. Μήπως... Στην Πονταλέζα, πού είναι, ναι. Πώς το λένε, το μέρος αυτό στη... Πού είπε, δεν θυμάμαι. Το είπε εδώ στην Επιτροπή ενόρκως. Μήπως λοιπόν τότε είπατε να πάει όπως τώρα είπατε όταν μάθατε, αντιδράσατε κατά αυτόν τον τρόπο. Μήπως όταν ακούστηκε από δημοσιογράφο εδώ, εξεταζόμενος μάρτυρα, ότι τα λεφτά του είπανε, λέει, να τα, είναι εκεί χτισμένα στον τοίχο. Μήπως είναι εκεί τα 230 εκατομμύρια. Δεν ξέρω. Ας το λύσει η ελληνική δικαιοσύνη και η ελληνική αστυνομία. Λοιπόν, εννοούσε ότι πήγε στα τουβάρια. Λοιπόν, έτσι λοιπόν έγινε με αυτό το διαμαγνισμό. Όταν βγήκαν αυτά τα αποτελέσματα που πέρασαν από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κερπνό, που κακοκουρδίθηκε μια διαδικασία που καθυστέρησε την τελική έκδοση αποτελέσματα, ακριβώς για να τα ελέγξουν μέχρι εξονυχιστικής λεπτομέρειας, δύο ενστάσεις υπήρξαν. Έτσι, που η μία ικανοποιήθηκε και η άλλη δεν ικανοποιήθηκε, τίποτα άλλο. Και αν ακούσατε κανένα, λέτε εσείς κύριε Νικολόπουλε, ότι αν είχαμε βάλει εμείς δικά μας παιδιά. Δεν θα μας είχαν κρεμάσει στα μάνταλα όλοι αυτοί εδώ
που ουσιαστικά ανακαλύψαν την παρέμβαση. Ναι, η παρέμβαση, είπα, δεν την έκλειψα εγώ την παρέμβαση. Δημόσια την έκανα. Το είπα και μες στη Βουλή γιατί το έκανα. Απλά, ό,τι λέω εγώ, το κρύβουνε. Και βγάζουν τους διάφορους άλλους του μηχανισμού που τους ταΐζανε πριν, αυτοί από εκεί μέσα, έτσι και λένε, ο, παρεμβαίνει ο Πολάκης. Παρεμβαίνει, όχι, θα σας αφήσει λαμόγια να κάνετε αυτά που κάνετε πριν. Φυσικά και παρενέβηκα. Καλή μόνο αν δεν παρενέβαινα. Αλλή μόνο αν δεν παρενέβαινα. Θα συνεχιζόταν η ίδια κακομοιριά, η ίδια λαμογιά που κάνατε τα προηγούμενα χρόνια. Για να ολοκληρώσουμε την ερώτηση του κ. Νικολόπουλου, κύριε Υπουργέ, εδώ ο κ. Ντάσκας, ο δημοσιογράφος ο γνωστός, ο Γιάννης, είπε ότι αυτό που είπε τώρα ο συνάδελφος αφορούσε σπίτια στελεχών του Κελπνό που τα έχουν στη σειρά στη συνοικία Πουνταζέζα του Σουνίου. Όπου λέει δημοσιογράφος της ελευθεροτυπίας, της τότε ελευθεροτυπίας, είπε ότι η τύχη των οικειών τους είναι κούφια και έχουν μέσα κρυμμένα εκατομμύρια ευρώ. Αυτό λέω. Αυτό εννοούσατε. Αυτό, ακούστε με, αυτό κατατέθηκε εδώ. Και είναι γραμμένο στα πρακτικά. Τώρα, είναι γραμμένο στα πρακτικά. Κύριε Νικολόπουλο, το καταλαβαίνω. Ακούστε. Εγώ έχω ακούσει. Μην κολλήσουμε σε αυτό. Έχω ακούσει διάφορα. Έτσι. Έχω ακούσει διάφορα. Κι εγώ. Μου έρχονται. Μου στέλνουν γράμματα. Ξέρετε, με το να έχουμε χτυπηθεί έτσι με αυτά τα πράγματα, μου στέλνουν από όλη την Ελλάδα γράμματα και ξέρετε, όχι μόνο για θέματα υγείας, για ό,τι μπορεί να φανταστείς. Για ό,τι μπορεί να φανταστείς. Δηλαδή, μου λέει, εδώ έχουμε παραδικαστικό στον τάδε νομό και εσύ που ασχολείσαι, να ασχοληθείς. Δηλαδή, εντάξει, το πράγμα έχει ξεφύγει. Λοιπόν, το θέμα, μην γελάς, λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Και εγώ έχω ακούσει. Ξέρω καταρχήν και από δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι έχουν γίνει ντους σε κάποια σπίτια. Και από δημοσιογραφικές πληροφορίες έχω ακούσει κι εγώ ότι σε κάποια στελέχη του Κελπνό, έτσι, από αυτά τη συμμορία που κουβεντιάζαμε πριν, βρεθήκαν κάτι λογαριασμοί σε ξένες τράπεζες. Αλλά δεν έχω πρωτογενή πληροφόρηση για να πω τέτοια πράγματα τώρα. Έτσι. Οι μάρτυρες λένε την πρωτογενή πληροφόρηση να πάμε παρακάτω. Να προχωρήσουμε στη διαδικασία, πρόεδρε. Ότι βρήκανε σε πρώην υπουργό, έχετε ακούσει. Κουραστεί, είναι αργά. Ότι βρήκανε σε πρώην υπουργό, έχετε ακούσει. Λοιπόν. Έχετε ακούσει ότι βρήκαν σε πρώην Υπουργό Υγείας. Μήπως είναι εκεί, λέω, τα λεφτά, ρε παιδί μου. Πάνω θα μιλήσουμε για τη διαδικασία. Αν βρήκατε, λέω. Δεν ξέρω να σας απαντήσω. Λοιπόν, αν είχε βρει, θα το είχε. Είναι η περίοδος των εμβολίων αυτή. Διαδικασία, πρόεδρε. Είναι η περίοδος των εμβολίων. Εμβολίων και μετά. Ναι. Λοιπόν, κλείνει το θέμα εδώ πέρα. Και μετά. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκαν και οι εξηγήσεις. Κύριε πρόεδρε, επί της διαδικασίας. Εντάξει, τι συμφωνούμε. Να προχωρήσουμε. Ωραία, να κάνω μια πρόταση. Κάντε μια πρόταση. Αρχίσαμε 2, η ώρα είναι 5 και. Είπατε να τελειώσουμε 7 η ώρα. Τι λέω τώρα. Επειδή τα έγγραφα που κατατέθηκαν και οι πληροφορίες από τον αρμόδιο υπουργό είναι και καταιγιστικές και σοβαρές και θα μπορεί να προβάλλει ο καθένας το επιχείρημα και είναι εύλογο και δικαιολογημένο. Εγώ για να κάνω μια σοβαρή δουλειά ερωτήσεων προς τον υπουργό, θα ήθελα να ερευνήσω πρώτα το υλικό το οποίο κατατέθηκε. Είναι εύλογο, λογικότατο. Προτείνω, εάν σήμερα προσδιορίσουμε πότε θα είναι η επόμενη συνεδρίαση, να το κάνουμε τώρα αμέσως, πότε μπορούμε να ορίσουμε την επόμενη συνεδρίαση. Ούτως ώστε να πούμε ότι μέχρι τις 7 να μπορεί να ρωτήσει ένας ή δύο ή τρεις το πολύ εισηγητές, όσοι θέλουν, πιθανόν οι περισσότεροι άκουσαν από τους εισηγητές ότι θα επιφυλαχτούν, διότι για να κάνουν τις ερωτήσεις που θέλουν πρέπει να ερευνήσουν το υλικό που κατατέθηκε από τον Υπουργό. Και είναι εύλογο, το καταλαβαίνω. Και το καταλαβαίνουμε όλοι. Εγώ πάντως δηλώνω ότι είμαι έτοιμος να κάνω τις ερωτήσεις που θέλω, έχοντας αυτό που έχω στο μυαλό μου. Αφού είστε έτοιμος να αρχίσουμε τις ερωτήσεις, τι λέτε. Ναι, αφού ορίσετε όμως και πότε. Οι υπόλοιποι τι λέτε, οι υπόλοιποι. Και ποια είναι η πρότασή σου, Σπυρό, ποια είναι η πρότασή σου. Όχι, δεν θα κάνω καθόλου. Το είπαμε από την αρχή αυτό. Να πει ο καθένας. Εγώ δεν είμαι έτοιμος να ρωτήσω. Άλλωστε, όλα τα έγγραφα τα οποία αναφέρθηκαν δεν έχουν διανεμηθεί. Ωραία. Οπότε θέλω να διανεμηθούν και την επόμενη φορά κάνω εγώ τις ερωτήσεις. Αυτό που δεν έχει διανεμηθεί σε σχέση με τον Χοντρό και τον Γιουργαντά είναι η πρόσθεση που έχω κάνει εγώ. Τους ισολογισμούς τους έχετε εδώ. Τους έχετε τους ισολογισμούς των ορκωτών. Δώστε μας το και αυτό. Καλό είναι. Χρήσιμο είναι. Μπορείτε να το δώσετε και αυτό. Να μας διευκολύνει. Εγώ θα σας δώσω καθαρό αυτό. Ωραία. Θα πω στο συνεργάτη μου ότι ετοιμάσει να σου το δώσω. Ωραία. Να δούμε τους ισολογισμούς με την ισχύα μας. Και εμείς. Λοιπόν. Άλλος επί της διαδικασίας. Πιστεύαμε και εμείς στα μάτια μας την πρόσθεση. Κυρία Χρυστοφυλοπούλου.
Κύριε Πρόεδρε, δύο πράγματα. Ναι. Καταρχήν, από τη δική μου πλευρά, ενώ σε ορισμένα από τα θέματα που έθεσε ο Υπουργός, έχω ήδη ερωτήσει να του κάνω. Επειδή όμως είμαι μόνη μου από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη και θέλω να επιφυλαχθώ, γιατί υπάρχουν και, ας πούμε, το ζήτημα των 230 πόσες είναι εκατομμυρίων. Θέλω να ρωτήσω. Δεν είμαι σίγουρη τι θέλω να ρωτήσω αυτή τη στιγμή. Άρα, θα προτιμούσα να μην ρωτήσω σήμερα. Ωραία. Γιατί θα ρωτήσω τα μισά και μετά θα μου πείτε, έχετε ρωτήσει, κύριε Χατζηδάκη. Για να δούμε ποιοι θέλουν να ρωτήσουν σήμερα. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, κάτι άλλο διαδικαστικό για να μην ξαναπάρω το λόγο. Θεωρώ ότι μετά από όλα αυτά και αφού ολοκληρώσει ο κύριος Πολάκης τη δική του κατάθεση, όσες μέρες και αν έρθει, θα πρέπει πια και με τα νέα δεδομένα να ξαναδούμε τα θέματα του Κελπνό, εφόλης τσίλης. Αν στα αλήθεια θέλουμε να βρούμε, γιατί αν δεν θέλουμε θα το κουκουλώσουμε, όχι, θα πούμε όχι, κάτι θα ωραίο και θα τελειώσουμε. Όχι, δεν μιλώ σε εσάς, κύριε Πολάκη, λέω, αν εδώ θέλουμε να πάμε παρακάτω, ούτε μάρτυρες θα αποκλείουμε και θα πάμε να δούμε όλα, να πάμε μέχρι τέλους. Δεν αποκλείουμε μάρτυρα ουσιώδη σε καμία περίπτωση. Αφού εντάξει, τώρα είπε για την κυρία Στουρνάρα, γιατί. Να τη φέρουμε εδώ την κυρία Στουρνάρα, τι φοβόμαστε να τη φέρουμε. Ποια, κυρία Στουρνάρα. Να μας τα πει. Δεν μιλώ για εσάς, κύριε Πολάκη. Ωραία. Λοιπόν, αφού το εξηγήσαμε, να κάνουμε λοιπόν ο κύριος Λάπας, ξεκινήσει ο κύριος Λάπας τις ερωτήσεις του. Κύριε Πρόεδρε, να πω κάτι. Μπορεί να κάνουμε και εμείς ερωτήσεις, όπως είπε η κυρία Χριστοφυλοπούλου, πάνω σε αυτά που ήδη είχαμε ετοιμάσει πριν δούμε τα νέα στοιχεία, αλλά να έχουμε τη δυνατότητα και στην επόμενη συνάντηση, εφόσον είμαστε μόνο ένας από κάθε κόμμα, ή να το κρατήσουμε για την άλλη φορά. Okay, εντάξει. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, ένα δίλεπτο διακοπή. Δύο λεπτά διακοπή. Κύριε Γραμματέα, επειδή και αυτό προσφέρθηκε ο κύριος Μάρτυρας να μας το δώσει το δικό του έστω, για να έχουμε μια. Προσφερθήκατε. Να βγάλουμε μια φωτοτυπία και αυτό. Πέντε λεπτά διάλειμμα.